νίκη σε αγώνες του Μίλαν και πώς υπάρχει και ομάδα που το κατοχώρει αυτό. Να δώσω κατευθείαν το λόγο στον Μονίτο Αστέρα, τον κύριο Στάκο Δεργέτη, για να πω το σχόλιο. Καλησπέρα. Σήμερα δούμε το τέλειο παιχνίδι. Τα παιδιά είχαν απίστευτη οριμότητα στο να διαχειριστούν αυτόν τον αγώνα. Πρώτον, είχαν αμυντική συμμαχή. Πράγμα που είναι η βάση για να ξεκινήσει η ομάδα να λειτουργεί. Δεύτερον, κράτησαν την μπάλα στην κατοχή του όταν έπρεπε να την κρατήσουν. Βγάλαν ταχύτητα στην επίδεση όταν έπρεπε να βγουν να επιτεθούν. Είχαν τρομερές καλύψεις όταν χάνανε την μπάλα. Θεωρώ ότι ήταν το τέλειο παιχνίδι για την ομάδα μας. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες. Θέλω να συγχαρώ τους συνεργάτες που δούλεψαν μαζί τους αυτές τις μέρες που εγώ έλειπα. Ό,τι συγχαρητήρια την νίκη. Έχει πετύχει πολύ σπουδαίες επιτυχίες φέτος ο Αστέρας στην Ευρώπη. Είπες όμως ότι σήμερα ήταν τέλειο παιχνίδι. Θεωρείς ότι αυτό ήταν το καλύτερο του παιχνίδι. Πρώτον αυτό και δεύτερον. Είπαμε ότι ανατρέπει τα φαινόμενα. Είναι έτοιμος ακόμα για την πρόκληση ή είναι πρόκληση. Συμφωνώ ότι ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι. Τόσο αμυντικά δεχτήκαμε, μπορώ να θυμηθώ μόνο μια καλή ευκαιρία. Και κάναμε 21 τελικές. Αυτό μου ήταν τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν ισχύει. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόκληση. Είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή. Πάμε 4 παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να μιλάς για πρόκληση. Υπάρχουν ομάδες αντίπαλες σε πολύ υψηλό επίπεδο και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ταπεινοί και συγκεκριμένοι. Κούτσι, οι τελικές ήταν 22, όχι 21, θα σας πάω σε μια σκέψη αμφία. Έχασε ο Παναθηναϊκός, έχασε ο ΠΑΟΚ, έχασε ο Ολυμπιακός, ο μόνος που κέρδισε στην Ευρώπη ήταν ο Αστέρας και η μόνη ομάδα που δίνει βαθμούς και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς νιώθετε για αυτό? Δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος σαν Έλληνας. Η χώρα μας έχει ανάγκη τους βαθμούς και η χώρα μας έχει ανάγκη τους παίκτες, τους πόντους αυτούς. Θέλω πάρα πολύ σαν Έλληνας όλες οι ελληνικές ομάδες να κερδίσουν. Από μικρό παιδί το ήθελα και το θέλω. Θέλω να τους πέντε. Επειδή είναι τη συνεχόμενη πεταθήματο από το Σαββατοκύριακο, φυσικά θα έχετε και ένα χρόνο παραπάνω για το πρωτάθλημα που τρέχει. Πόσο σημαντικό είναι και τι σα απέφεραν οι παίκτε μέσα στο αποδητήριο μετά αυτό το κύριο αποτέλεσμα και πόσο σημαντικά θα είναι οι προπονήσει αυτέ τι μέρε με τη διαμονή του Σαββατοκύριακου, έτσι ώστε να είστε έτοιμοι στι 23 του μηνό για το αυτό που πρώτα θα ήθελα να πω είναι η αιτία που διακόπτεται το πρωτάθλημα. Θα ήθελα και εγώ, σαν άνθρωπος που υπηρετώ το ποδόσφαιρο, να μην έχουμε τέτοιες διακοπές. Έστω και αν ωφελεί την ομάδα μας. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη, είναι αδιανόητο και θεωρώ ότι μια διακοπή δεν είναι και η λύση. Η λύση είναι αυτοκριτική. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όλοι οι άνθρωποι που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο, πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά του. Χάθηκε ένας άνθρωπος, χάθηκε ένας νέος άνθρωπος και δεν με ευχαριστεί καθόλου το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διακοπή. Και επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι η διακοπή ενός Σαββατοκύριακου είναι η λύση. Η λύση είναι να κάνουν όλη την αυτοκριτική του όσο πηγαίνουν στο γήπεδο και να προσέχουν τη συμπεριφορά του. Οπότε πέρα από όλους τους που ήρθαν, υποστήριζε να είναι με πανό, ήταν πάρα πανό από την Ελλάδα. Από παδί, Έλληνες, ωστείς να την ξένη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που άκουσα κάποια στιγμή πάω, καλά νόμιζα ότι ήταν ο παδί της Παρτιζάν, γιατί είναι αδερφά σωματεία. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει δημοκρατία και μέσα στη δημοκρατία ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει και να εκφράσει τελικά το πιστεύω. Εγώ όμως, σαν άνθρωπος, από μικρό παιδί υποστηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες όταν παίζω στο εξωτερικό. Έχω πανηγυρίσει με Παναθηναϊκό, έχω πανηγυρίσει με Ολυμπιακό, έχω πανηγυρίσει με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με όλες τις ομάδες. Δεν είμαι εθνικιστής, είμαι εθνικόφρονος. Πιστεύω ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργούν όλοι, αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Συγχαρητήρια και από μένα για τη νίκη και για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε. Ξέρουμε ότι πάντα τα εντός έδρας παιχνίδια είναι σίγουρα πολύ καλύτερα για την ομάδα που παίζει στον τόπο της. Πιστεύετε ότι για τον Αστέρα αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία και πώς μπορείτε να δείτε λοιπόν τη συνέχεια?
Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μας δεν παρουσιάζει το ίδιο πρόσωπο εκτός έδρας όσο εντός, τόσο στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια όσο και στην Ελλάδα. Είναι κάτι που με προβληματίζει ιδιαίτερα, είναι κάτι που το συζητάμε με τους παίκτες, είναι κάτι που το αναλύουμε, ψάχνουμε τις λύσεις και η πορεία θα δείξει αν τις έχουμε βρει ή όχι. Όμως, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και μόνο, να ξέρετε ότι οι ομάδες που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Οι ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου, στο οποίο εμείς δουλεύουμε για να γίνει τέτοια ομάδα. Δεν με τρομάζει και δεν με φοβίζει. Η ζωή έχει φουρτούνες, έχει και μπουνάτσα που λένε αυτή. Εμείς έχουμε μπροστά μας και τα δύο. Αυτό είναι και οι μέρες της φουρτούνας, αυτό είναι και οι μέρες οι ήρεμες. Αυτό που εγώ θέλω, τηρώ σαν άνθρωπος και το ζητώ για τους παίκτες είναι να έχουμε ισορροπία. Ισορροπία σε συναισθήματα. Όχι να πετάμε στον ουρανό και να πέφτουμε στα κατώβατα στην αντίθετη περίπτωση. Αν έχεις ισορροπία και σε αυτό που κάνεις διαθέτεις τεχνογνωσία, ποιότητα, πιστεύω ότι ο χρόνος σε δικαιώνει. Το ποδόσφαιρο, όντας η μικρογραφία της ζωής, είναι σκληρό άθλημα. Μπορεί να είναι άδικο μία Κυριακή ή μία Τετάρτη, αλλά στην πορεία του χρόνου δικαιώνει αυτούς που το ξέρουν.